Βλέπω ήδη κάποια από τα μηνύματά σας. Γράφει εδώ ο Στάθης, ήσασταν εκεί στο Σύνταγμα να δείτε πώς πήγαν και πώς διαλύθηκε ο κόσμος. Για το ΚΚΕ αναφέρεται, για το ΠΑΜΕ. Δηλαδή, λέει Γιώργο, έχει συστημένη στιγμή αφωτό. Δεν είναι αντικειμενική κρίση, ναι, για σένα το λέει. Ναι. Συγγνώμη, αλλά όχι άλλο χάιδεμα στο ΚΚΕ για ό,τι κάνει και λέει. Εντάξει, εγώ δεν χαϊδεύω κανέναν. Ούτε το ΚΚΕ, ούτε κανέναν άλλον θέλω να χαϊδέψω. Απλώς λέω το εξής, ότι το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και δεν θέλω να κοροϊδεύω τον κόσμο. Λέω αυτό που σκέφτομαι και που πιστεύω. Ότι έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ ότι σε μια συγκέντρωση και στην αυριανή και σε εκείνη θα τηρήσει κάποια μέτρα, θα βάλουν μάσκες και θα τα περιφρουρήσουν οι ίδιοι παρά στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις. Αυτό είπα. Δεν λέω. Φυσικά ο κίνδυνος υπάρχει και μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς με το ΚΚΕ, με τις απόψεις του κτλ. Όμως σε μια διαδήλωση έχουμε δει πώς λειτουργεί συνήθως το ΚΚΕ και πώς λειτουργούν άλλες διαδηλώσεις. Και πώς έκανε και φεστιβάλ τώρα. Μιας και το λέμε, πάντως θα έχουμε έτσι σε πολύ λίγο την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον γραμματέα της ΚΝΕ, τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο. Και από εκεί και πέρα, όντως δεν ήμουν στη συγκέντρωση την προηγούμενη να δω αν όντως η φωτογραφία είναι μόνο αυτό που ήταν σε αποστάσεις. Αλλά λέω ότι τότε ίσχυαν αποστάσεις, ίσχυαν άλλα πράγματα. Έκανε μια συγκέντρωση τέτοιου τύπου το ΚΚΕ, τήρησε κάποια πράγματα. Τώρα δεν ισχύουν αυτά. Και λέω ότι η κυβέρνηση έπρεπε να απόψε να πει αύριο μάσκες όλοι έξω στην Αττική. Λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, στην τηλεφωνική γραμμή. Πάνω στη συζήτηση πέφτει. Ακριβώς. Πάνω που μας στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, κύριε Αμπατιέλο, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, καλά. Να πω και εγώ που ήμουν στη συγκέντρωση. Ναι, ακριβώς. Να πείτε. Όχι, απλά εντάξει, τηρήθηκαν οι αποστάσεις και θέλω έτσι ας προβληματίσω έστω τον ακροατή σας που είχε αυτό το ερώτημα, που συνδυάζεται και με αύριο και με άλλες στιγμές, δηλαδή που θα αναγκαστεί ο κόσμος να βγει στον δρόμο για να διεκδικήσει αυτά που του στερούν, ότι ξέρετε η ατομική ευθύνη εμπεδώνεται μέσα στη συλλογική. Αλλιώς είναι κούφια λόγια. Και η ατομική ευθύνη που τηρούν οι διαδηλωτές, οι οποίοι αγωνίζονται για μέτρα για την υγεία, όταν τα σωματεία αγωνίζονται για μέτρα για την υγεία μέσα στους χώρους δουλειάς. Οι μαθητές αγωνίζονται για την αρέωσή τους μέσα στις σχολικές τάξεις για να μην κολλάνε ο ένας από τον άλλον κορονοϊό. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η συλλογική δηλαδή ευθύνη τους οδηγεί και ατομικά όταν βρίσκονται στο συλλαλητήριο, στο δρόμο, στη συνέλευσή τους, όπου είναι, στο μάθημά τους, στη χώρο δουλειάς τους, να τηρούν περισσότερο, δηλαδή, από άλλους τα μέτρα που βγάζουν βαρύγδουπους λόγους στη Βουλή υπέρ της υγείας, αλλά που τελικά την κρατική ευθύνη δεν τη βλέπουμε πουθενά. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέει ότι το ΚΚΕ γενικώς τηρεί τα μέτρα στις συγκεντρώσεις. Όμως τώρα, επειδή το πήγατε και στα σχολεία, και πριν έρθουμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής, δηλαδή εσείς μου λέτε τώρα ότι οι καταληψίες στα σχολεία το έχετε ελέγξει και φοράνε μάσκες? Στις διαδηλώσεις που μαζεύεται όλος αυτός ο κόσμος, πολλής κόσμος, και δυστυχώς αναγκάζεται. Καλό είναι που βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, αλλά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση κινητοποιούνται χιλιάδες και στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αυτά τα παιδιά φωνάζουν κάτω από τη μάσκα. Έχουμε φωνή, φορώντας τη μάσκα. Τα παιδιά που έχουν κάνει λόγω την κατάληψη και είναι στο σχολείο, στις καταλήψεις. Είναι καλά, αυτά κατεβαίνουν στην πορεία. Όταν έχουν την κατάληψη στο σχολείο, όταν είναι στο σχολείο, στην κατάληψη. Γνωρίζω στις περισσότερες περιπτώσεις θα τηρούν. Και σίγουρα, ξέρετε, σε έναν εξωτερικό χώρο είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις από ότι σε μια τάξη 30 τετραγωνικών 30 άτομα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε στη Χρυσή Αυγή τώρα να δούμε. Να πάμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής, κύριε Αμπατιέλο. Εδώ έχει ξεκινήσει μια πολιτική αντιπαράθεση ήδη. Πριν καν αποκτήσουμε εικόνα για τις αποφάσεις και ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη δίκη. Μια τεράστια δίκη με χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, εκατοντάδες μάρτυρες και νομικά πρόσωπα. Ότι ποιος μπορεί να μιλάει τελικά για την Χρυσή Αυγή, αν σε ένα μέτωπο, στο οποίο μάλιστα και στην εφημερίδα των συντακτών συμμετείχε και ο κύριος Κουτσούμπας με δήλωσή του, μπορεί να μιλάει ο Κουτσούμπας, η Γεννηματά, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, αλλά όχι ο Σαμαράς ή όχι η φόφη Γεννηματά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς πιστεύετε σε αυτό το δημοκρατικό μέτωπο συγκεκριμένα? Δεν μιλάω με πολιτικούς όρους απέναντι στη Χρυσή Αυγή, δεν μιλάω για πολιτική συνεργασία. Θεωρείτε ότι χρησιμεύουν όλες οι τοποθετήσεις? Κοιτάξτε, αρχικά επιτρέψτε μου να πω το αυτονόητο. Δηλαδή ότι αύριο φτάνει η μέρα που πρέπει να βρει τους ναζί εγκληματίες στη φυλακή με τις ανώτατες ποινές. Και ότι αυτό αφενός είναι μια λαϊκή απέτηση και μια ίστατη δικαίωση όσο μπορεί να αλαφρώσει η συνείδηση και η σκέψη των θυμάτων της φασιστικής βίας, ιδιαίτερα της οικογένειας του Παύλου Φύσα. Ναι, και να προσθέσω κι εγώ, για να μην το ξεχάσουμε, ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι και η επίθεση στο ΠΑΜΕ που έχει γίνει, στην οποία ήταν και ο Σωτήρης Πολυκόγιαννας που έχει καταθέσει. Σε εργάτες και σε πολλά ακόμα, και σε μετανάστες, σε άλλους εργαζόμενους, πρωτοπόρους. Και δεν είναι μόνο λαϊκή απέτηση η ανάγκη της καταδίκης τους, είναι και αποδεδειγμένη μέσα από όλη τη δίκη όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από ένα τεράστιο υλικό, πιστήρια, ντοκουμέντα, χιλιάδες, αυτό που λέγατε, σελίδες, ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση που κινητήρια δύναμή της, και γι' αυτό ήταν εγκληματική, ήταν η ναζιστική της ιδεολογία. Δηλαδή η πιο απάνθρωπη ιδεολογία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα, θυμάστε, είμαστε τιμένοι του 45, μεταξύ τους βέβαια τα λέγανε αυτά, γιατί ποτέ δεν τα παραδεχτήκανε μετά, κάναν τις κόντες στον κόσμο απ' έξω, ενώ στη Βουλή, στο δικαστήριο κλπ. Αλλά η πραγματικότητα ήταν αυτή. Τώρα, όλοι μαζί την αντιμετωπίζουμε τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Και τώρα, δυστυχώς, δεν πάει έτσι. Γιατί όπως δεν αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή με όλους μαζί, με τον ίδιο τρόπο από την αρχή. Δηλαδή, για να μην πω για τη στάση του κόμματος και της ΚΝΕ, που είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή, με μαχητικότητα και χωρίς κανένα δισταγμό, μπήκαν μπροστά τα μέλη, οι φίλοι, οι πρωτοπόροι αγωνιστές, όπως μπορούσε το λαϊκό κίνημα, για να μην έχουν τόπο να σταθούν. Για να φανεί ποιοι είναι πραγματικά, ο χαρακτήρας τους, αυτό που έλεγα και πριν, ναζιστές, εγκληματίες, το μακρύ χέρι του συστήματος κτλ. Ήταν όλα τα κόμματα μαζί από την πρώτη στιγμή. Να σας θυμίσω ορισμένα. Αν και θα μου πείτε μια μέρα πριν τη δίκη, αυτό είναι το νόημα. Τώρα έχουμε αύριο αυτή την απόφαση. Έχει και αυτό το νόημά του. Ποια γιατί είναι αυτά που θα μας θυμίσετε? Η τοποθέτηση του στρόφου του γραμματέα του στην Ευσύν, αν θυμάστε καλά τον τίτλο, ήταν «Δεν εφησυχάζουμε». Ναι. Αυτό ήταν. Και δεν ήταν η ίδια με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις ακριβώς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάστε καλά, έδωσε όλα τα ρέστα της, το καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, που έφτανε στο σημείο να βάζει στο ίδιο τσουβάλι τους νέους εργαζόμενους που αγωνίζονταν ακριβώς για να μην σπέρνει η ναζιστική εγκληματική οργάνωση στο δηλητήριό της, με τους αυτούς που. Ναι, καταλάβατε τι λέω. Ναι, αλλά εντάξει, δεν τις εγκληματικές ενέργειες. Δεν μίλησε ποτέ για εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Μπαλτάκος ήταν επίσημος συνομιλητής και περήφανος ως αντικομουνιστής του κύριου, με τον κύριο Κασιδιάρη. Ήτανε, ναι. Ως μέλος της κυβέρνησης. Ποιος θα πει όχι, ήταν. Ναι. Και μπορούμε να το συνεχίσουμε και για τα υπόλοιπα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί δεν μπορεί να λες μεγάλες κουβέντες την ίδια στιγμή ως κυβέρνηση, να βγάζεις selfie στο Καστελόριζο για να φοβήσεις ποιους ή για να ταυτιστείς με ποιους. Για μισό λεπτό, κύριε Αμπατιέλο, γιατί ο κόσμος δεν τα θυμάται όλα. Μπορείτε να μας πείτε τι εννοείτε? Selfie στο Καστελόριζο, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος μπορεί να μην θυμάται. Μια κυβερνητική αντιπροσωπεία στο Καστελόριζο με υπουργούς, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πλάι-πλάι με τον Κασιδιάρη στο όνομα της Εθνικής Ομοψυχίας και της Εθνικής Ενότητας. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Κι άλλοι ήταν, τώρα δεν ξέρω, έχει σημασία το γεγονός. Δεν θέλω να πω για τα πρόσωπα μόνο, θέλω να πω την πολιτική απόφαση η οποία έγινε. Είναι γνωστή η φωτογραφία, όποιος θέλει μπορεί να τη δει και να αναγνωρίσει πολύ γνωστούς βουλευτές και υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Ή μήπως είναι λίγο ότι άλλαξε ο ποινικός κώδικας λίγο τον Ιούνιο του 19, αν θυμάμαι καλά, πριν τη λήξη της θητείας δηλαδή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο αλλάζουν οι ποινές για το αδίκημα διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διαμορφώνοντας έτσι και τις προϋποθέσεις για να πέσουν στα μαλακά. Αυτό που λέτε τώρα νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί το λέω, όχι ότι θέλω να υποτιμήσω όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε γενικότερα, αλλά επειδή αυτό αγγίζει καθαρά το νομικό κομμάτι της δίκης, που εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα είναι πολιτική ανάλυση. Νομίζουμε τώρα ότι με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν πρέπει να είναι αποφασιστική αυτή η απόφαση, να δώσει πραγματικά ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στο φασισμό, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή δεν ήμασταν όλοι μαζί, και δεν είναι θέμα αν το ΚΚΕ ήταν ξεχωριστά, γιατί το ΚΚΕ το έκανε από θέσεις αρχών, σταθερό απέναντι σε αυτή την απάνθρωπη ιδεολογία, ενάντια στο σύστημα και που τη γεννά, άμα θέλετε, και που ξαναγεννά τέτοια φαινόμενα, και ακόμα και σε αυτούς που έχουν πηδήξει τώρα από το καράβι, φασίστες διάφορους, και φτιάχνουν τα δικά τους μορφώματα, ή άλλους που ενδεχόμενα να εμφανιστούν στο μέλλον, όπως και αυτή ήταν η συνέχεια άλλων που είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι καλό που ξαναθυμήθηκε ιδιαίτερα η νεολαία αυτό το τραγούδι, το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Και εδώ πέρα έρχεται ο λαϊκός παράγοντας για να μην έχουν τόπο να σταθούν τόσο αυτοί, όσο και το σύστημα που τους στηρίζει και τους ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Λοιπόν, κύριε Αμπατιέλο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Αμπατιέλο. Καλό απόγευμα.